Δεύτερο μέρος της εκπομπής, λοιπόν, φίλες και φίλοι, και πάμε να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο προχωρά. Είναι ένα θέμα το οποίο το 2014 η Δημοτική Αρχή το άνοιξε τολμηρά και το άνοιξε τολμηρά υπό την έννοια ότι υπήρξαν αντιδράσεις και γνώριζε ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις είτε από την Εκκλησία είτε από την ευρύτερη περιοχή της Αλικαρνασσού. Ένα θέμα το οποίο προχωράει, λοιπόν, και έχει να κάνει με την καύση των νεκρών. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι, κύριε Αναστασάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Οι φασαρίες που είχαμε. προσθέσαμε και θέματα για. Στην ατζέντα, στη συζήτηση. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Αναστασάκης για να συζητήσουμε μεταξύ άλλων και το θέμα της καύσης των νεκρών. Ευαίσθητο ζήτημα, αλλά θεμελιώδης δικαίωμα. Κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να μείνουμε εντελώς εκτός εποχής. Έχουμε αυτή τη στιγμή στην Κρήτη να κατοικούν πολλοί άνθρωποι που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο για την καύση των νεκρών τους, λόγω επιθύσεων, λόγω παραδόσεων. Άρα δεν νοείται να τους υποχρεώνουμε να ταξιδεύουν μέχρι πρότινο στο εξωτερικό, τώρα μπορούν και στην Αθήνα, για να κάνουν μια τόσο ευαίσθητη διαδικασία. Δηλαδή είναι ντροπή. Προσωπικά δεν είμαι υπέρμαχος σε ό,τι με αφορά, για τους οικείους μου και για τον εαυτό μου, όταν θα είναι η ώρα τότε, αλλά δεν μπορεί να μην αναγνωρίσω το δικαίωμα σε όλους να επιλέξουν και να έχουν την επιλογή εδώ, κοντά. Ναι. Σε ό,τι αφορά στην όχληση, είναι ένα αστείο. Δεν έχει καμία όχληση. Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν εκεί, κύριε Αναστασάκη, αλλά νομίζω, τουλάχιστον από την περιοχή. Ψυχολογικό είναι. Ψυχολογικό, καθαρά. Γιατί πρακτικά είναι τόσο light η χρήση αυτή, που επί της ουσίας δεν υπάρχει και η παραμικρή όχληση. Και αν η μελέτη που φιλοδοξούμε να είναι καλή, είναι αντίστοιχη με αυτό που ονειρευόμαστε εμείς για την περιοχή, ο χώρος αυτός θα αναβαθμιστεί. Είναι χαρακτηρισμένος ούτως ή άλλως χώρος για δημιουργία νεκροταφείου. Χίλιες φορές, να σας πω την αλήθεια, αυτό το κτίριο, παρά η επέκταση των μαρμάρινων τάφων ανεξέλεγκτα, θα να έλεγα. Να πούμε ποιος χώρος είναι, ποια περιοχή είναι. Είναι στον επαρχιακό δρόμο που πηγαίνει από Ηράκλειο προς Βιάνο, προς Αρκαδοχώρη, λίγο πριν την Καλλιθέα δεξιά. Έχει ένα βενζινάδικο χαρακτηριστικό. Αυτό το πρανές, αυτό το μεγάλο ακίνητο που είναι πάνω από 40 στρέμματα, καταλήγει στο νέο κημητήριο. Άρα ούτως ή άλλως έχει αυτή την προσδιορισμένη χρήση. Να πούμε πού βρισκόμαστε, ότι γίνεται ένα σημαντικό βήμα με την ανάθεση των μελετών. Δεν θα πω τις μελέτες. Θα σας πάω λίγο πιο πίσω. Πριν από αρκετά χρόνια, όπως αναφέρατε εύστοχα, το πρώτο που κάναμε είναι να ελέγξουμε τις πιθανές θέσεις εντός του Δήμου. Κάναμε μία σύγκριση με βάση τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά και την ευκολία κατασκευής, αλλά και την όχληση που πιθανώς υπάρχει, γιατί τώρα εκεί λέμε ότι δεν θα έχει καμία όχληση. Αν ήταν μέσα στον νοικισμό, που έχουμε κάποια ακίνητα σε έναν νοικισμό, εντάξει, θα ήταν αλλιώς. Εκεί είναι απομακρυσμένο, έχει καλές συνδέσεις κτλ. Άρα διαλέξαμε, επιλέξαμε όλες τις πιθανές θέσεις, τις μελετήσαμε και είπαμε εκεί, από άποψη πολεοδομικών χαρακτηριστικών. Μετά έπρεπε να δούμε τι στο καλό είναι αυτό το αποτεφρωτήριο. Τι προδιαγραφές έχει. Με βάση την έρευνα που κάναμε, αναθέσαμε μετά μια οικονομοτεχνική μελέτη για να δούμε τελικά αυτό το project είναι βιώσιμο, τι χρήματα θα χρειαστούν. Θα μπορεί να συνεργαστεί ο Δήμος με ιδιώτη, να βρει χρήματα από το ΕΣΠΑ, ποια είναι τα σενάρια. Και βάλαμε όλα αυτά τα σενάρια επιτάπητος. Το ένα σενάριο είναι να το χρηματοδοτήσει ο Δήμος και να το λειτουργεί ο ίδιος ο Δήμος, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί το κημητήριο. Το άλλο σενάριο είναι να το χτίσει ο Δήμος και να το δώσει σε έναν ιδιώτη να το λειτουργήσει. Και το τρίτο είναι να συμπράξει ως συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με έναν ιδιώτη, ο οποίος θα βάλει τα λεφτά για να το κατασκευάσει και θα το λειτουργεί μετά. Από όλα τα σενάρια, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε το πρώτο. Δηλαδή ο Δήμος να έχει το πάνω χέρι και στην κατασκευή και στη λειτουργία. Για να είναι βιώσιμο σε εισαγωγικά ως χρήση, με βάση τα κόστη που έχουμε προσδιορίσει στη μελέτη, θα πρέπει κατ' ελάχιστο το 2,5% των σημερινών ταφών να μετατραπούν σε καύσεις. Να υπάρχει μία χρέωση ελάχιστη, με τα τότε δεδομένα βέβαια που κάναμε τη μελέτη, 400 ευρώ. Και τότε οριακά είναι θετικό το ισοζύγιο σε ό,τι αφορά στα ετήσια κόστη. 400 ευρώ θα στοιχίζει, δηλαδή τουλάχιστον με την τότε ένα μελέτη. Ενδεικτικό, ένα ενδεικτικό κόστος.
Αυτό που μας λείπει όμως στην προκειμένη περίπτωση είναι το κόστος κατασκευής, που δεν είναι αμεληταίο. Ναι. Δηλαδή, μια πρώτη εκτίμηση είναι 3 εκατομμύρια κάπου εκεί. Μια πρώτη εκτίμηση, πολύ κοντά είστε, είναι ότι θα χρειαστούν πάνω από 2,5 εκατομμύρια αφαιρούμενης μιας έκπτωσης που θα έρθει σίγουρα της τάξης του 20-30% για να κατασκευαστεί. Το μεγάλο κόστος δεν είναι το κτηριακό, που θα είναι περίπου 1.000 τετραγωνικά δόμηση, είναι το μηχανολογικό. Ο εξοπλισμός, η κλίβανη και όλα τα συνοδευτικά. Να πούμε, κύριε Αναστασάκη, όμως, ότι αυτή η υποδομή, αν γίνει τελικά, δεν είναι υπερτοπική, δεν απευθύνεται μόνο στο Ηράκλειο. Όχι, βέβαια. Απευθύνεται στην Κρήτη και σε όλη την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο. Ναι. Άρα, από άποψη κατασκευαστική, να το πω έτσι, είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά όχι πολύ σύνθετο από άποψη κτίσματος. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός, υπάρχει εμπειρία από το εξωτερικό. Τώρα, πριν έρθω, έκανα έτσι μια ανασκόπηση στις σημειώσεις μου. Τα ποσοστά αποτέφρωσης είναι πολύ υψηλά έξω. Υπάρχουν χώρες δηλαδή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αγγίζουν το 80%. Ναι. Η γειτονική μας Ιταλία, που είναι μια παραδοσιακή κοινωνία, πολύ θρησκευόμενη, ναι, κοντά σε εμάς, θα έλεγα, σαν πνεύμα, έχει 12%. Άρα δεν αποκλείεται, λέτε, να δούμε αυτά τα ποσοστά και εδώ. Σε βάθος χρόνου, σε βάθος χρόνου ενδεχομένως. Εμείς είμαστε και καλά κάνουμε, νομίζω, πιο παραδοσιακοί. Εγώ μπορώ να σας πω και με την ιδιότητα τώρα την τεχνική, βλέποντας τα προβλήματα που έχουμε σε όλα τα κημητήρια του Δήμου. Προβληματίζομαι απίστευτα. Να ξέρετε ότι είναι ένα πρόβλημα κάτω από το χαλί. Έχουν κορεστεί τα περισσότερα από τα νεκροταφεία που υπάρχουν σε όλους τους οικισμούς. Ναι. Δεν είναι εύκολο να αγοράσεις γειτονικά οικόπεδα και να κάνεις με νόμιμη διαδικασία επέκταση των νεκροταφείων και οι τοπικές κοινωνίες ζουν μικρά δράματα. Πάντως αυτό δεν το έχουμε βάλει πάνω από το χαλί, όπως λέτε και ναι, εσείς, κύριε Αναστασάκη, για να δοθεί λύση, με την έννοια ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί ακριβώς και όλη αυτή η αναγκαιότητα που υπάρχει, και η ανάγκη που υπάρχει και η ζήτηση που υπάρχει, όσο μακάβριο και να ακούγεται έτσι όπως το περιγράφω. Στην ταφή των νεκρών μας. Ναι, θα πρέπει και ο κόσμος να πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητά μας αυτή. Μπορεί να είναι ομό έτσι όπως το περιγράφουμε, αλλά. Είναι μια πραγματικότητα. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Γιατί είναι πολύ βαριές και οι διαδικασίες αδειοδότησης για την ίδρυση ενός κημητηρίου. Δεν έχει υποστηριχθεί από την πολιτεία να απλοποιηθούν τουλάχιστον για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Και είναι, ξαναλέω, ένα πρόβλημα που το έχουμε ήδη. Απλώς δεν έχει πάρει τις διαστάσεις που θα έπρεπε. Να πάμε και σε ένα άλλο κεφάλαιο. Είναι πολλά αυτά που θέλουμε να. Εγώ έτσι να πω, να εκφράσω μια προσωπική άποψη. Εγώ θεωρώ ότι το ιδανικό δεν είναι η καύση για μένα, είναι η ταφή, αλλά όχι με τον πολύ βαρύ τρόπο που το κάνουμε εδώ, με μαρμάρινους τάφους, με μια τέτοια διαδικασία. Άμα πάτε να δείτε στο Συμμαχικό Νεκροταφείο στη Σούδα, ένα στολίδι. Χώμα, πράσινο, διακριτικότητα. Αυτό ταιριάζει, νομίζω, περισσότερο σε μένα παρά τις βαριές κατασκευές και τάφους και. Έτσι είναι και στην Βόρεια Ελλάδα, βέβαια. Ναι. Στα μπέρι μου, στην Κοζάνη. Ναι, έτσι, ναι. Είναι καλύτερα. Καλύτερα να φύγουμε από τα μάρμαρα. Τα αγαπάμε τα μάρμαρα. Έχουμε πάθει ένα κάτι με τα μάρμαρα. Όχι. Ένα μάρμαρο όμως που θα φύγει, γιατί μας έδωσε τώρα μια καλή πάσα, που ετοιμάζεται να φύγει, είναι από την Πλατεία Ελευθερίας, κύριε Αναστασάκη. Μακάβρια συζήτησή μας. Γιατί θυμάστε τι είχε γίνει η συζήτηση και για τα μάρμαρα της Πλατείας Ελευθερίας. Σήμερα έκανα την ώρα της υπογραφής ένα αστείο ότι θα χρησιμοποιήσουμε τα μάρμαρα από τον Άγιο Κωνσταντίνο για να φτιάξουμε την πλατεία και πάθανε ένα κάτι. Λοιπόν, πάμε. Έχει γίνει σε αναπλάσια. Έχει γίνει, γι' αυτό. Και τα ονόματα κάτω, ημερομηνίες. Γι' αυτό αναφέρθηκα σε αυτά τα μάρμαρα. Λοιπόν, υπογραφή σύμβαση Πλατεία Ελευθερίας, το είπαμε και πριν. Είναι ένα ενδιάμεσο lifting ουσιαστικά μέχρι να προχωρήσει, αν θα προχωρήσει κανονική ανάπλαση στο μέλλον. Θα προχωρήσει. Κανονική ανάπλαση θα είναι, αλλά επί της ουσίας, από τη στιγμή που ανοίξαμε το κεφάλαιο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για όλα τα ανατολικά της παλιάς πόλης, θα έχουμε τα επόμενα 15 χρόνια μία άλλη κατάσταση, ένα άλλο προσανατολισμό. Να πούμε τι κάνουμε με αυτό το έργο. Ναι. Νομίζω ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των Ηρακλειωτών δεν αρέσει η πλατεία. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Μπορεί σαν βραβείο στη μακέτα να φαινόταν υπέροχο, αλλά η υλοποίηση δεν είναι καλή. Είναι υπερβολικά πολύ το μάρμαρο. Το αγαπάνε το μάρμαρο, δηλαδή τις επιστρώσεις χωρίς πολύ πράσινο στο σχεδιασμό οι αρχιτέκτονες, γιατί κακά τα ψέματα, εμάς μας λείπει το πράσινο και το πονάμε και θέλουμε να το βλέπουμε παντού, αλλά η έννοια της πλατείας στο σχεδιασμό είναι πιο κοντά σε αυτό που είναι σήμερα Πλατεία Ελευθερίας παρά στον Πάρκο Γεωργιάδη.
Εγώ θεωρώ ότι η αλήθεια είναι. Ναι, ναι, αρχιτεκτονικά. Εγώ θεωρώ ότι είναι. Όσοι έχετε πάει στην Ιταλία, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Μπορεί να μην δείτε ούτε ένα δέντρο στις πλατείες. Όμως εμάς που μας λείπει τόσο πολύ το πράσινο, δεν μπορεί να είναι η ίδια λογική. Άρα εγώ είμαι υπέρ της προσέγγισης της κοινωνίας που λέει μου αρέσει περισσότερο η παλιά ιστορία με τις καρέκλες και τους φοίνικες σε σχέση με τους ευκαλύπτους και την πλακόστρωση με μάρμαρα. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι η αποκατάσταση των λειτουργικών προβλημάτων της πλατείας, ξυλώνοντας τα μάρμαρα, γεμίζοντας τα κενά σημεία που προβλέπονται φυτεύσεις δέντρων. Και μικρές παγίδες εκεί σε αυτή την πλατεία. Πολλές, μικρές, μεγάλες. Μεγάλες παγίδες, αν δεν προσέξει ένα παιδί, ένας ηλικιωμένος. Μεγάλες. Όλα αυτά που βλέπω πίσω σας να προβάλλονται είναι προς διόρθωση. Τώρα είναι μια ευκαιρία να γίνουν και επιπλέον βελτιώσεις καθοδόν όσο μας επιτρέπει η νομοθεσία των δημοσίων έργων. Και εδώ οι υπορόληθοι μπροστά από την περιφέρεια Κρήτης πρέπει να αντικατασταθούν, είναι σπασμένοι εντελώς. Και να αποκτήσει μια ενότητα και με την Αστόρια και με την μικρή πλατεία Καζαντζάκη, που είναι η Αβέροφ ανάμεσα στις δύο πλατείες. Και θα γίνει και μια πράσινη νησίδα που θα ενοποιεί και οπτικά και ως προς το πράσινο το πάρκο Γεωργιάδη με την πλατεία Καζαντζάκη, την πλατεία Καζαντζάκη με την πλατεία Ελευθερίας, το κεντρικό κομμάτι. Ναι. Άρα θα είναι σίγουρα κάτι πολύ καλύτερο σε σχέση με το σημερινό. Διάγραμμα έχει αυτό το έργο. Είναι 12 μήνες, συνήθως παίρνουν λίγο παραπάνω τα έργα όμως, γιατί όλο και κάποιο απρόοπτο προκύπτει από τις χρηματορροές που μας ταλαιπωρούν μέχρι την έγκριση των εργοταξιακών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, γιατί για να γίνει πλατεία, όλο και κάποια αλλαγή θα πρέπει να συμβεί. Πότε αναμένετε να ξεκινήσουν τώρα? Εντός Νοεμβρίου. Εντός Νοεμβρίου. Διακριτικά. Σε ό,τι έχει να κάνει. Τι το αμέσως ζήτησα, όπως έβαλα τους τελευταίους κυβόλοι, τους περισσότερους δρόμους που πλακοστρώσαμε, να σπάσω τον πρώτο μάρμαρο. Πριν πάτε για περιφέρεια. Και όχι τίποτα άλλο. Ένα δικό μου κασμά πρέπει να κρατάω. Δεν θα φύγετε και από τη γειτονιά. Εκεί στην περιφέρεια θα είστε και θα βλέπετε τι γίνεται στην πλατεία Ελευθερίας. Σήμερα στους συναδέλφους σας έκανα μία δήλωση που στην αρχή δεν καταλάβανε. Ότι αστειευόμουν, λέω ότι επιλέξαμε για προφανείς λόγους την πλατεία Ελευθερίας, γιατί εκεί εδράζει την περιφέρεια Κρήτη και θα ξεκινήσει. Πείτε μου όμως λίγο κάτι, κύριε Αναστασάκη, τώρα, γιατί καταλαβαίνετε ότι Νοέμβριο, εκεί κοντά στις γιορτές, ναι, που κατεβαίνει ο κόσμος, που όλο το χριστουγεννιάτικο κλίμα και όλο αυτό το γιορτινό κλίμα των ημερών έχει επίκεντρο την πλατεία Ελευθερίας και τα καταστήματα. Πώς θα συνυπάρξουν όλα αυτά, δηλαδή και εργασίες και γιορτινό κλίμα και εμπορικός κόσμος να μην αντιδράσει? Καταρχάς, δεν θα έχει χριστουγεννιάτικο κάστρο φέτος. Ναι. Η πλατεία από τον Νοέμβρη θα είναι εργοτάξιο. Μπορεί να μην γίνονται εργασίες σε όλο της το εύρος, αλλά περνάει στην ευθύνη του εργολάβου. Υπάρχει σχεδιασμός για να υλοποιηθεί το έργο. Το χρονοδιάγραμμα είναι σφιχτό, άρα δεν μπορεί να έχει μια τέτοια δραστηριότητα ένα 40 μέρες. Άρα γιορτές, γιορτινό κλίμα τουλάχιστον. Γιορτινό κλίμα θα διοχετευτεί, ναι, χωρίς να ακυρώσουμε βέβαια τη δουλειά των καταστηματαρχών, προς την δικαιοσύνη και την είδηση. Δηλαδή θα είναι κατά μήκος μια γραμμική ανάπτυξη πιο ήπια σε σχέση με το κάστρο που σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Επομένως θεωρώ ότι θα έχουμε κάτι διαφορετικό. Το δέντρο θα είναι στην πλατεία Ελευθερίας. Μια μικρή εξέδρα για να γίνουν και κάποιες συναυλίες θα είναι στην πλατεία Ελευθερίας. Θα το συμβιβάσουμε. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση με την κυρία Παπαδάκη, τον εργολάβο, την τεχνική υπηρεσία για να γίνει κάτι σωστό. Άλιστα. Να πάμε εντάχει και σε κάτι άλλο που μας ανησύχησε. Διατηρητέα του Δήμου Ηρακλείου, είδαμε ότι κατέρευσε το Σάββατο ένα μεγάλο μέρος της οροφής του πρώην ξενοδοχείου Μήνος στην 25η Απρίλη. Θλιβερό. Θλιβερό. Και βλέπουμε πριν χρόνια. Εικόνες, έτσι. Θυμάμαι πριν χρόνια, ανεβαίνοντας πάνω στην 25η Αυγούστου, έτρεχα μάλιστα. Λέω, μα ποιανού είναι αυτό το κτίριο και είναι σε τόσο προνομιακή θέση από άποψη εμπορικότητας και είναι τιμόρροπο. Και ενημερώθηκα με ιδιαίτερη έκπληξη ότι είναι του ίδιου του Δήμου Ηρακλείου. Ξεκινήσαμε από τότε τη διαδικασία για να αξιοποιηθεί. Επιλέξαμε μια ωραία χρήση που είναι η στέγη της κριτικής διατροφής, δηλαδή να είναι η πρώτη γνωριμία των επισκεπτών της πόλης και ιδιαιτέρως αυτών που έρχονται από την κρουαζιέρα με την έννοια της κριτικής διατροφής, για να έχουν ένα κίνητρο να πάνε σε ένα εστιατόριο λίγο παραπάνω ή να αγοράσουν φεύγοντας τα τοπικά μας προϊόντα ή λίγο λάδι. Αυτό που έχουμε περάσει όμως μελετητικά και από άποψη αδειοδότησης μας έχει αλλάξει τα φώτα. Μόνο το τελευταίο διάστημα περιμένουμε πάνω από 1-1,5 χρόνο την έγκριση της μελέτης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Με επισημάνσεις ότι καταραίει, ότι πέφτει, να αυτή η γωνία είχε φύγει πριν από μερικούς μήνες. Ότι αν δεν κάνουμε κάτι θα το χάσουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχουν όμως αντανακλαστικά
γρήγορα. Και τώρα τι θα γίνει, γιατί αυτό είναι πολύ ανησυχητική εικόνα. Τώρα ο Δήμαρχος ζήτησε να καθαιρεθεί ο πρώτος όροφος, αυτός που έχει την ετοιμορροπία, γιατί κακά τα ψέματα, εάν φύγει και το τελευταίο κομμάτι της πλάκας, οι τείχοι δεν θα αντιστηρίζονται από κάτι, δεν θα μπορούν να ενοποιηθούν μεταξύ τους. Άρα θα είναι πολύ ευαίσθητοι σε κάποια σεισμική δόνηση ή ακόμα και σε κάποιο καιρικό φαινόμενο. Και περνάει κόσμος από κάτω, δηλαδή βλέπουμε και στο πλάνο πριν, πολύ χαρακτηριστικό. Και είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Με την ίδια αγωνία, όταν είχε γίνει ο σεισμός του Αρκαλοχωρίου, είχα πάει στο Δήμο Ρεθύμνου, είχα παρακαλέσει, άρα με πάρα πολύ έντονο τρόπο, να δώσουν επιτέλους μία λύση και στο Τρανταλίδιο, γιατί ήταν ακόμα πιο επικίνδυνο και σε πολύ περισσότερο κεντρικό σημείο, γιατί είναι γωνιακό το κτίριο και εκεί δεν μπορείς ούτε καν να αφήσεις αυτή τη ζώνη ασφαλείας που αφήσαμε εδώ πέρα. Ναι. Έγινε η παρέμβαση τότε, θυμάστε, με μια μεγάλη σιδεριά που αντιστηρίζει πια το Τρανταλίδιο και έχουμε καταθέσει την πρόταση για να έρθει στα χέρια του Δήμου το κτίριο για μερικές δεκαετίες, ώστε να αξιοποιηθεί και να μην ρημάζει και αυτό. Βραχνάς οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Βραχνάς. Το Μέγαρο Κοθρή, το οποίο επίσης ζητήσαμε έγκαιρα, πριν από χρόνια από το Υπουργείο Πολιτισμού, έχει ετοιμορροπίες. Είχαμε αντικαταστήσει τη στέγη για να καταλάβετε, είχε αρχίσει να καταραίει. Χασαπεί στα ξύλα. Αυτό και είναι το ωραίο κτίριο, βέβαια. Έτσι. Καταπληκτικό, νομίζω το ωραιότερο στην πόλη. Και αν δεν προλαβαίναμε να κάνουμε αυτό το μπάλωμα, ένα μικρό μάζεμα μπορεί να είχε σε βάθος χρόνου τα ίδια χάλια. Άρα βλέπετε, η πολιτεία για τα διατηρητέα δεν έχει ιδέα το τι πρέπει να κάνει. Είναι πάρα πολύ αργή σε όλες τις ενέργειες και γι' αυτό ακόμα και τα λιγοστά που έχουμε στην πόλη τα χάνουμε. Ναι, και πόσο μάλλον δεν έχουμε πόλεις με παλιά κτίρια διατηρητέα, με ιστορικό κέντρο, δηλαδή και στην Κρήτη. Το βλέπουμε σε όλες τις μεγάλες πόλεις αυτό, δηλαδή στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά υπάρχουν κτίρια τα οποία αν αξιοποιηθούν, όχι μόνο δεν θα είναι επικίνδυνα, θα είναι και στο Φυσικά, μα και εδώ το κτίριο που συζητάμε έχει μια ιστορία που από όποια πλευρά και να την κοιτάξει είναι απίστευτη. Δηλαδή έχουμε ευρήματα που ανάγονται στη βενετσιάνικη εποχή. Κάτω από το κτίριο και δίπλα, στον ακάλυπτο τον σημερινό, που ακάλυπτος τι ήταν, ήταν το παλιό ξενοδοχείο που βομβαρδίστηκε. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να περιγράψει ιστορίες από το πόλεμο, σχέσεις δύο πολιτισμών, μία χρήση σύγχρονη, όπως είναι η κριτική διατροφή, σε ένα συγκεκριμένο ακίνητο. Αυτό είναι πολύ σπάνιο και σπουδαίο. Αντί να περιγράφεις γραφειοκρατικές διαδικασίες και... Θα γράψω. Είπα για κάθε τέτοιο μεγάλο θέμα, θα γράψω ένα μικρό μυθιστόρημα. Μετά από χρόνια. Καλό κουράγιο. Νομίζω θα γράψετε πολλά. Άρα θα με καλέσετε να παρουσιάσουμε αυτά τα βιβλία. Ευχαριστώ. Ό,τι και να πιάσουμε έχει ένα χάος από κάτω. Πολλά παραλυπόμενα. Πολλά. Θα τα πούμε όλα όταν μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε τα απόρριτα. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.